Σάντρα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Όσο γάλλη και να είναι, ξέρω τι έχει περάσει. Πολύ τι ακριβώς βίωσε η Αρονίδα. Ορίστε, για ξανακάνουμε την ερώτηση. Τι ακριβώς βίωσε η Αρονίδα, Σάντρα μου. Έμαθα, έμαθα ότι άφησε το σπίτι σου. Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς, η φωτιά ξεκίνησε από τον Κουβαρά, που είναι πολύ μακριά από εμάς. Και ήρθε, έβλεπα μετά σε ένα δελτίο ότι διένυσε 12 χιλιόμετρα σε 2 ώρες. Απίστευτο. Και ξαφνικά ήταν δίπλα μας, γιατί δυστυχώς έτσι κάνει η φωτιά. Εκεί που λες, α, είναι μακριά, τη βλέπεις δίπλα σου. Μας εδώ εντωμεταξύ η περιοχή είναι, έχει πολλά σπίτια στο βουνό, που δεν είναι όλα εύκολα προσβάσιμα. Μάλιστα. Σάντρα, ήσουν ψύχρεμη εσύ εκείνη την ώρα? Κοίτα, προσπαθήσαμε να είμαστε ψύχρεμοι. Εντωμεταξύ εμείς έχουμε και ζώα εδώ και έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα ζώα και πήγαμε σε μία φίλη που μας φιλοξένησε, τη Μαρία, και την ευχαριστώ και πάρα πολύ. Με πόσα ζώα στο σπίτι της η κοπέλα στην Παλαιά Φώκια. Με το σπίτι σου τι έγινε, Σάντρα μου? Κοίταξε, το σπίτι μας γλίτωσε, αλλά γλίτωσε στο τσακ. Γιατί από την πάνω πλευρά, δηλαδή τη βλέπαμε τη φωτιά από πάνω μας, ας πούμε. Μας διώξανε, δηλαδή είναι πάρα πολύ άγριο να μαζεύεις βαλίτσες. Τέλος πάντων, ό,τι προλαβαίνεις βέβαια, γιατί δεν μπορεί να πάρεις κιόλας το βιός που λένε. Να μαζεύεις βαλίτσες και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις και τι θα βρεις. Και θα βρεις. Όλη σου η ζωή να έχει καεί, ας πούμε. Πολύ δύσκολο όντως. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα και να ξέρεις, πάρα πολύ, παιδιά, όλες, δύσκολο. Όλες, πάρα πολύ. Για να αμνήσω εκεί πέρα αυτό που ζεις καθημερινά, να λες τώρα θα γυρίσω, θα είναι το σπίτι μου εκεί, δεν θα είναι, θα είναι καμένο. Και να μην πω και πόσα ζωάκια θα καήκαν στο βουνό, χελώνες, σκατζοχυράκια και όλα αυτά που ποιος ξέρει πόσα. Τα ακούσαμε πριν από λίγο και πραγματικά οι περιγραφές ήταν σοκαριστικές. Μας κόρπισαν μόνο φίλοι. Ο κύριος Ζερβός που μίλαγε πριν είχε πάρα πολύ δίκιο. Διότι δεν πρέπει πάντα να περιμένουμε. Παρόλο που εδώ πρέπει να πω ότι και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και η πολιτική προστασία, οι άνθρωποι δώσαν έναν αγώνα. Μέχρι τις 4 το πρωί που είχε αναζωπήρωση, οι άνθρωποι δηλαδή κοιμηθήκανε σχεδόν ένα 24ωρο, ναι. Δεν ξεκουραστήκανε δηλαδή, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι και όσοι μπορούν και θέλουν να πάνε να εκπαιδευτούν, αλλά και ο καθένας μας πρέπει να καθαρίζει το οικόπεδό του, γύρω του, να τα δέντρα, δηλαδή... τα αφήνουν όλοι έτσι στην τύχη τους για να έρθει, λέει, ο Δήμος. Μα, δηλαδή, αν δεν έρθει ο Δήμος, θα καεί ζωντανός, ας πούμε. Σάντρα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Σου εύχομαι, σε ευχαριστούμε καταρχήν. Και εύχομαι να μην ξαναβιώσεις τέτοια περιπέτεια. Μακάρι, και κανείς, παιδιά. Κανείς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.